Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η είδηση της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από την τηλεόραση του Best. Σοκ προκαλεί στους καταναλωτές η ξαφνική αύξηση της τιμής της βενζίνης μέσα σε 10 μόλις ημέρες. Η τιμή έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά σε κάποια βενζινάδικα και έρχεται να προσθεθεί στα είδη με τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις στην καθημερινότητά μας. Οι πολίτες αλλάζουν σημαντικά τις συνήθειές τους για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις αυξήσεις αυτές. Κεραυνοβολούνται όσοι πηγαίνουν να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους, καθώς η τιμή της βενζίνης έχει ξεφύγει από κάθε όριο. Πλησιάζει ακάθεκτη τα 2 ευρώ και 10 λεπτά και όλα αυτά μέσα σε ελάχιστες ημέρες. Τι να πούμε ρε παιδιά, να πούμε, έχει ακριβήνει πολύ το καύσιμο. Δεν βάζουν να πούμε πολύ βενζίνη, δεν το περίμενε και ο κόσμος. Τι να πούμε, δεν ξέρω τι να σου πω. Ο κόσμος τώρα έχει αλλάξει συνήθειες. Εκεί που έβαζε ένα εικοσάρικο, τώρα βάζει ένα δεκάρικο ή τάλιρο. Βάζει 10, βάζει 5, βάζει 15. Άλλοι που είναι πιο άνετοι βάζουν και 20 και 50. Την ίδια ώρα δεν υπάρχει καμία βοήθεια για το μέσο νοικοκυριό, ούτε fuel pass που ουσιαστικά έδινε τη δυνατότητα ενός δωρεάν γεμίσματος του ντεπόζιτου. Οπωσδήποτε ξάφνιασε και νομίζω ότι θα ανέβει κι άλλο το καύσιμο. Δεν ξέρω τι να πω. Το είχαμε συνηθίσει ακόμα και στο 1,8 είχε πάει κάποια περίοδο. Ναι, πιο πίσω ήταν στο 1,8. Τώρα πήγε 2. 2,4, 2,2, 2,3. Υπάρχει κάποια εξήγηση που δίνεται από την αγορά γι' αυτό? Τι να πούμε, δεν ξέρω. Είναι ο φόρος που έχουν βάλει. Τι να πω, δεν ξέρω. Ο κόσμος νιώθει οικονομική ασφυξία με αυτά τα δεδομένα που δημιουργούνται και αλλάζει τις συνήθειές του περιοριζόμενος μόνο σε κοντινές μετακινήσεις. Πολύ δυσκολεύεται και βάζει λίγο. Αφού δεν βγαίνει. Δεν υπάρχει χρήμα. Είναι ένα ηλεκτροσόκ όμως αυτό για την τσέπη, έτσι δεν είναι? Οπωσδήποτε είναι ένα ηλεκτροσόκ. Τώρα τι να πούμε, δεν ξέρω, τι να σας πω. 4 νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας, μεταξύ των οποίων η σήμανση στο ράφι των προϊόντων που θα μειώνουν την τιμή τους για 6 μήνες με ελάχιστο ποσοστό το 5% πάνω και πέρα από τις προθετικές ενέργειες που ήδη διενεργούν οι προμηθευτές των σούπερ μάρκετ. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Εφή. Τι έχουμε λοιπόν, ποια είναι τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που πλήττει το ελληνικά νοικοκυριά? Ναι, έχουμε αυτή την εξαγγελία σήμερα από τον Υπουργό Ανάπτυξης Κώστα Σκρέκα. Είναι μια τετράδα, ένα τετράπτυχο μέτρων, το οποίο θα λέγαμε ότι περισσότερο πάει να υποβοηθήσει τον ανταγωνισμό, αλλά παράλληλα και τον έλεγχο της αγοράς, χωρίς όμως θα λέγαμε και θα κρίναμε εμείς, να βάζει ουσιαστικά χέρι στο πρόβλημα, στο μεγάλο μείζον πρόβλημα της ακρίβειας. Τουλάχιστον με άμεσο τρόπο και με ένα αποτέλεσμα που θα θέλαμε όλοι ως καταναλωτές να το δούμε να εφαρμόζεται άμεσα. Έτσι έχουμε το πρώτο μέτρο που ανέφερες εσύ, τη σήμανση των προϊόντων που θα μειωθεί η τιμή τους κατά 5% μέσα σε διάστημα 6 μηνών. Ο χρόνος αρχίζει να μετράει από 23 Σεπτεμβρίου. Και βέβαια χωρίς εδώ να υπάρξουν λαθροχειρίες από τις εταιρείες, γιατί προβλέπονται και αυστηρά μέτρα και πρόστιμα μέχρι και 20.000 ευρώ ανακωδικό. Τώρα, τι μπορεί να επιτύχει με αυτό το 5%? Καταλαβαίνεις εσύ ότι ένα 5% πλέον δεν προσφέρει τίποτα. Οι ανατιμήσεις που έχουν προηγηθεί όλο το διάστημα αυτό τον τελευταίο χρόνο ξεπερνούν σε πάρα πολλά είδη και το 50% σε αιτήσια βάση. Και βέβαια έχουμε μπροστά μας, θα έλεγα, έναν δύσκολο χειμώνα. Μάλλον προσπαθεί να δημιουργήσει ένα πλαίσιο ανταγωνισμού ο Υπουργός με το όριο αυτό που πάει να θέσει. Και μήπως παρασύρει κάτι ή μήπως συγκρατήσει, θα λέγαμε περισσότερο, νέες αυξήσεις. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να μιλάμε στιγμές αυτή τη στιγμή για μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Το 5% φαντάζομαι ότι δεν αντιπροσωπεύει κάτι το ουσιαστικό στην τσέπη του καταναλωτή. Τώρα, το δεύτερο μέρος, θα έλεγα ότι εδώ είναι μια πιο ουσιαστική και πιο ενεργητική παρέμβαση. Ζητάει το Υπουργείο να δίνουν τα μεγάλα σούπερ μάρκετ που έχουν ένα τζίρο πάνω από 90 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο να δίνουν τους τιμοκαταλόγους από τους προμηθευτές να τους παραδίδουν στην Δημαία. Είναι η αρμόδια αρχή που ελέγχει τις παραβάσεις στον ανταγωνισμό και στην αγορά γενικότερα. Εκεί ίσως να εντοπιστούν κάποια ζητήματα ισχροκέρδειας. Θα το δούμε αυτό πώς θα αποτελέσει κάποιο εργαλείο ελέγχου της αγοράς και της ισχροκέρδειας. Και επίσης ένα ακόμα μέτρο που μπορεί και κινείται πάλι στην ίδια κατεύθυνση είναι τα ίδια τα σούπερ μάρκετ να παραδίδουν τους τιμοκαταλόγους τους σε σχέση με τα φρούτα και τα λαχανικά που πολλούν στο ράφι.
τις δικές τους τιμές δηλαδή και όχι των προμηθευτών. Και το τέταρτο μέτρο, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να αποτελέσει ουσιαστική παρέμβαση και αυτό, απλά ενισχύεται η γραμμή των καταγγελιών, η τηλεφωνική γραμμή των καταγγελιών το 1520 και παράλληλα θα δημιουργηθεί και μια εφαρμογή για κινητές συσκευές. Αν κάποιος καταναλωτής αντιληφθεί ότι κάτι δεν πάει καλά με την τιμή κάποιου προϊόντος, το φωτογραφίζει επιτόπου με το κινητό του, στέλνονται τα στοιχεία κατευθείαν στη Δημαία. Έχει πλήρη στοιχεία, μέχρι και GPS, μέχρι και συντεταγμένες, προκειμένου να στοιχειοθετηθεί, θα λέγαμε, και φωτογραφικά η υποψία, θα λέγαμε, ή η παράβαση σε σχέση με το ζήτημα της εσχροκέρδειας. Τώρα, όλα αυτά, βέβαια. Δεν μπορεί να μπει στη θέση του ελεγκτή και να κάνει αυτή τη δουλειά σωτήρη. Γι' αυτό. Και τι μπορεί μέτρα να προσφέρει τώρα αυτό, θα λέγαμε. Ωραία, έστειλε κάποιος μια καταγγελία. Τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Υπάρχουν πολλά ζητήματα στην αγορά, τα οποία δυστυχώς η ακρίβεια έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό, έχει φτάσει σε τέτοιο βάθος στην τσέπη του καταναλωτή, που πλέον δύσκολα μπορεί να αντιμετωπιστεί με αυτού του είδους τα μέτρα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο μισθωτός πλέον δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις ανάγκες. Υπάρχουν ανάγκες. Ουσιαστικά μέτρα χρειάζονται ουσιαστικά και μέτρα να λειτουργήσουν και ενίσχυση του εισοδήματος, αλλά και έτσι όλα αυτά τα ζητήματα. Για την πάταξη της εσχροκέρδειας. Όλα αυτά, η γραμμή καταγγελιών και οι φωτογραφίες που θα στέλνουμε μέσω των κινητών μας, μάλλον αλλού παραπέμπουν. Θα τα πούμε και στη συνέχεια, Σωτήρη. Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι, και ενώ φουντώνει ανησυχία για την θωράκιση της Πάτρας από το ενδεχόμενο πλημμύρας, ένα σχήμαρο στην περιοχή του Μυτιλοκλείου επιβεβαιώνει ότι δυστυχώς στον τομέα της πρόληψης δεν έχουν γίνει ουσιαστικά βήματα. Πρόκειται για τον χήμαρο Λιγιά που διέρχεται μέσα από κατοικημένες περιοχές και που παραμένει εδώ και χρόνια καθάριστος. Μάλιστα, οι κάτοικοι τονίζουν ότι προετών είχε φουσκώσει με αποτέλεσμα τα νερά να καταστρέψουν τις περιουσίες τους. Με τον φόβο της πλημμύρας ζουν οι κάτοικοι κοντά στο χήμαρο Λιγιά του Μυτιλοκλείου. Το ποτάμι έχει αφαιθεί εδώ και χρόνια στην τύχη του και μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει εργασίες καθαρισμού του. Μάλιστα, πριν μερικά χρόνια, το ποτάμι είχε φουσκώσει και το νερό είχε μπει μέσα σε σπίτια και καταστήματα. Δεν το έχουν καθαρίσει καθόλου. Ναι. Και από το πιο πάνω εδώ έχει όλο βρωμιές το ποτάμι. Εδώ έχουμε πλημμυρίσει πάλι. Και έβγαζα 30 μέρες λάσπη από εδώ εγώ. Τώρα εδώ έχουν κάμποσα χρόνια. Να το βαθύνουν έστω και λίγο, αν μπορούν, σε ορισμένα σημεία, σε άλλα, μπορεί να μην επιτρέπεται. Αλλά δεν δίνουν δεκάρα. Μόλις φτάνουν εκλογές τρέχουν όλοι. Οι περίοικοι καταγγέλνουν ότι έχει να καθαριστεί εδώ και πολλά χρόνια και είναι καθαρά ζήτημα τύχης που μέχρι σήμερα το ποτάμι δεν έχει προκαλέσει ανυπολόγιστες καταστροφές. Όσο για τον καθαρισμό, αυτός γίνεται ακόμα με πλημελή τρόπο. Έχει κάμποσα χρόνια. Εγώ δεν έχω δει να το καθαρίσει καθόλου. Πάνε και κόβουν από πάνω τα χορτάρια μόνο και δεν το πιάνουν από πάνω εκεί να το φέρουν κάτω το ρέμα. Φοβάστε με όλα αυτά που έχουν γίνει και στη Λάρισα και στη Θεσσαλία γενικότερα. Γιατί αποκλείεται. Το γράφανε και οι εφημερίδες ότι και ο νομός Αχαΐας προχτές γράφανε ότι μπορεί να γίνει η Θεσσαλία. Οι κάτοικοι πάντως είχαν έρθει αντιμέτωποι με τη μανία του ποταμιού πριν από χρόνια. Τότε ναι, είχα πλημμυρίσει εδώ πέρα. Αφού σου λέω, έβγαζα ένα μήνα λάσπη. Οπότε πρέπει οι αρμόδιοι να τρέξουνε. Πρέπει να τρέξουνε, το καθαρίζουν. Άμα πιάσει και χειμώνα τώρα, πλημμυρίσουμε πάλι, να έχουμε πάλι και με όλα αυτά που γίνονται ολούθε. Είναι αναγκαία η άμεση παρέμβαση στην Κήτη για να εκβαρθυνθεί και να εμπεδωθεί το αίσθημα της ασφάλειας στην περιοχή. Έχω 20 χρόνια που περνάω εγώ εδώ πέρα, το ποτάμι αυτό δεν έχει καθαριστεί ποτέ. Και φοβόμαστε, γιατί βλέπουμε το γύρω-γύρω τι γίνεται και φοβόμαστε μας πλημμύρισε εμάς. Γενικά, αυτό το ποτάμι δεν έχει ποτέ καθαριστεί. Ούτε περνάω εγώ 50 χρόνια εδώ πέρα. Είναι ένα ποτάμι που είναι και σε επιχειρήσεις κοντά και σε σπίτια. Οπότε κινδυνεύουν. Πρώτα είναι μέσα στο χωριό. Είναι μέσα στο χωριό. Άμα πλημμυρίσει, θα πνίγουν ο κόσμος όλος. Οπότε κάνει τέκληση από τώρα στου αρμόδιους να σπεύσουν. Οπωσδήποτε και έπρεπε να είχαν έρθει. Έπρεπε να είχαν έρθει. Με αυτά που βλέπουμε, είναι το μη χειρότερα. Και κάποιοι βέβαια πρέπει να δώσουν απαντήσεις για την κατάσταση που επικρατεί στο συγκεκριμένο σημείο. Σκληρή επίθεση τώρα κατά Πολάκη Κασελάκη έκανε η Έφη Αξιόγλου, χωρίς όμως να λάβει απαντήσεις. Όπως δήλωσε ο Πολάκης, δεν τσιμπάω, ματαιοπονεί. Πάμε να δούμε τον συνάδελφο Δημήτρη Χωρίτο να μας πει όλες τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Έφη, πράγματι η Έφη Αχτσιόγλου κάνει σκληρή επίθεση εναντίον Πολάκη πρωτοχρήστος και ακολούθως του αντιπάλου της, του συναγωνιστή της για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασελάκη. Μάλιστα, όπως είπε σε δηλώσεις της στο ραδιόφωνο Κόκκινο, ότι ο ένας καθυβρίζει και ο άλλος δεν αποδοκιμάζει, δεν κατακρίνει, δεν απαντά. Ο Πολάκης λοιπόν, ο οποίος είναι πολύ πιο έμπειρος από την Αχτσιόγλου τόσο στην πολιτική όσο και στη ζωή, δοθέντος είναι ότι είναι μεγαλύτερος, της είπε ότι δεν τσιμπάω και ματαιοπονείς. Αν πιστεύεις ότι θα μπω σε διάλογο μαζί σου, δηλαδή να αρχίσω να βρίζω για να δημιουργήσεις, ας πούμε, εντυπώσεις εναντίον του Κασελάκη, επειδή εγώ στηρίζω Κασελάκη. Αυτό ήθελε να πει ο Πολάκης ή Αχτσιόγλου. Το έχει πάει κυριολεκτικά έρθει στο κόκκινο. Δεν ξέρω, σκέφτεται την επόμενη μέρα. Όταν λέει ότι ο Πολάκης καθυβρίζει όποιον μιλάει ελληνικά, κατ' ουσίαν αδειάζει ακόμα και τον ίδιο τον Τσίπρα, ο οποίος τον Πολάκη όχι μόνο τον κράτησε στη θέση του, όχι μόνο τον επανέφερε στις βουλευτικές εκλογές υπό την ιδιότητα του υποψηφίου, αλλά τον είχε υπουργοποιήσει κιόλας. Το πώς κινείται η Αχτσιόγλου, το πόσο ακραία, μη σκεπτόμενη την ενότητα του κόμματος την επόμενη μέρα, το συζητούν όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ, όχι φυσικά οι φιλαπροσκύμενοι στην Αχτσιόγλου, οι οποίοι κάνουν τον υπερπάντων αγώνα για να κερδίσουν. Αλλά όταν λέγει για τον Κασελάκη, δεν έχει πολιτική άποψη, δεν έχει καταθέσει κάποιο πολιτικό σχέδιο, μόνο επικοινωνία, ουσιαστικά του ασκεί μια κριτική, επιχειρώντας να τον αποδομήσει και ως πολιτική προσωπικότητα. Υποτεθεί στο ΕΦΗ ότι την Κυριακή ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ λέγεται Στέφανος Κασελάκης. Τότε τι πώς γίνεται. Ναι, πώς αυτοί οι δύο θα συνεννοηθούν, Κασελάκης Αχτσιόγλου, όταν τον αποδομεί κατά αυτόν τον τρόπο. Πώς, τι θα θυμόμαστε τη Δευτέρα, ότι ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι ο Κασελάκης, είναι άσχετος, είναι απολίτικ, μόνο με Αμερικανιές και με επικοινωνιακά τρίκ, κατέκτησε την πρώτη θέση ή ακόμα και την προεδρία, κάνει κακό στο ίδιο της το κόμμα. Εντυπωσιάζομαι βαθύτατα. Νομίζω ότι έχει νερώσει η Έφη Αχτσιόγλου και κατ' επέκταση οι συμβουλάτορές της, το επιτελείο της, το επικοινωνιακό, μάλλον δεν την βοηθάει. Όσο επιτίθεται στον Κασελάκη, τόσο ο Στέφανος Κασελάκης ανεβάζει ποσοστά. Το είδαμε και την πρώτη Κυριακή, σύσσωμα τα συστημικά μέσα ενημέρωσης του ασκούσαν δρυμία κριτική. Τι έγινε, 45 Κασελάκης, 36 Αχτσιόγλου. 8 Τσακαλώτος, 8 Παπάς, 0 σχεδόν ο Τζουμάκας. Άρα λοιπόν, μάλλον επικοινωνιακά δεν τους βοηθάει το να βρίζουν τον Κασελάκη ή να προσπαθούν να τον εξομοιώσουν με τον Πολάκη, ο οποίος Πολάκης φυσικά μάλλον, ο Κασελάκης έχει βάλει φρουρούς, του έχουν κλείσει το στόμα, διότι ξέρουμε ότι απαντά και απαντά όντως ακραία. Σε τοπικό επίπεδο τώρα, Δημήτρη, πώς είναι το κλίμα? Σε τοπικό επίπεδο τα γνωστά στελέχη, είτε της νομαρχιακής, είτε βουλευτές, είτε πρώην βουλευτές, είδαμε ότι ελάχιστοι ως κανένας δεν ήσαν στο πλευρό του Κασελάκη. Είχαν επιλέξει Αχτσιόγλου, Τσακαλώτο, Κάμποση και ελάχιστοι Νίκο Παπά. Κασελάκη δεν ψήφισαν. Ψήφισε όμως ο κόσμος. Άρα λοιπόν, ούτε το κοινό δεν αφουκράζονται, ακόμα και οι εδώ ΣΥΡΙΖΕΙ, ναι μεν αποτελούν τον κομματικό μηχανισμό στην Αχαΐα, βουλευτές, μέλη της νομαρχιακής οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ, αποτελούν αυτό που λέμε το σκληρό πυρήνα. Ο σκληρός πυρήνας λειτουργήσε με τα άτομα που ξέρει, με αυτούς που ήξερε και χθες όταν ήταν κυβέρνηση, όταν ήταν αντιπολίτευση, και έχει διασυνδέσεις μαζί τους.
Όμως τι παρατηρούμε τώρα, ότι ο κόσμος τους άδειασε. Πήραν ένα μήνυμα τα τοπικά στελέχη ότι μάλλον είναι με το παλιό και με τους μηχανισμούς και ο κόσμος, δηλαδή οι κανονικοί άνθρωποι, αυτοί που ψηφίζουν, είπαν θέλουμε Κασελάκι τουλάχιστον στον πρώτο γύρο. Θέλουμε κάτι άλλο, και αυτό το κάτι άλλο το είδαν στο πρόσωπο του κυρίου Κασελάκη. Θα σε ευχαριστήσω, Δημήτρη. Θα έχουμε βέβαια εξελίξεις μέχρι και την Κυριακή. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα θέμα που έχει να κάνει με την υγεία και συγκεκριμένα με το νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας της Πάτρας. Ένα θέμα που η υγεία που συνεχίζει να πονάει. Με μόλις έναν ογκολόγο καλείται το αντίστοιχο τμήμα του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, το τμήμα χημειοθεραπείας της Πάτρας, να εξυπηρετεί στους χιλιάδες ογκολογικούς ασθενείς. Την ίδια ώρα έχει αναστείλει τη λειτουργία του και το τμήμα τοποθέτησης βηματοδοτών λόγω έλλειψης καρδιολόγων. Το νοσοκομείο, όπως καταγγέλουν οι εργαζόμενοι, διανύει την χειρότερη περίοδο εξαιτίας της υποστελέχωσης, με τις όποιες προσλήψεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός να μην καλύπτουν τα κενά. Καταραίει το τμήμα ογκολογίας του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, που εξυπηρετεί χιλιάδες ογκολογικούς ασθενείς από Αχαΐα, Δυτική Ελλάδα, Ιόνια νησιά και την Υπηρετική χώρα, καθώς απέμεινε με ένα μόνο γιατρό, ό,τι αυτό συνεπάγεται σε βάρος των ασθενών. Ο δεύτερος γιατρός του τμήματος παραιτήθηκε μόλις την περασμένη εβδομάδα. Προβλήματα και στο τμήμα βηματοδοτών, που ουσιαστικά έχει αναστείλει τη λειτουργία του λόγω έλλειψης προσωπικού. Οθεί πάρα πολλούς εργαζόμενους και γιατρούς σε παραιτήσεις. Πριν λίγους μήνες είχαμε επεμβατικό καρδιολόγο που συνταξιοδοτήθηκε και αυτός δεν αναπληρώθηκε. Και η διοίκηση έβγαλε μία προκήρυξη με μπλοκάκι για ιδιώτη γιατρό. Ουσιαστικά έχει κλείσει το βηματοδοτικό κέντρο για εμφύτευση βηματοδοτών, γιατί ήταν μόνο ένας καρδιολόγος με αυτή την ειδικότητα και άρα δεν μπορούσε και δεν μπορεί να είναι ανοιχτό και να παρέχει ασφαλείς συνθήκες. Πηγαίνει προς τον ιδιωτικό τομέα. Προσφάτως, πριν λίγες μέρες, είχαμε παρέτηση πλαστικού χειρουργού από το νοσοκομείο μας, έτσι ώστε να ιδιωτεύσει. Προσφάτως, όπως είπατε και εσείς, την περασμένη εβδομάδα είχαμε παρέτηση ογκολόγου γιατρού. Η υποστελέχωση του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας ξεπερνά κάθε προηγούμενο, όπως και σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να χτυπά κόκκινο στις ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις, με την έλλειψη προσωπικού να συμβάλλει προς αυτά τα ποσοστά ρεκόρ. Επιπτώσεις για τους πολίτες. Στη χώρα μας οι ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις είναι στο 12%, τη στιγμή που στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο 5%. Έχουμε 3.500 θανάτους από ενδοσοκομιακές λοιμώξεις. Οι ενδοσοκομιακές λοιμώξεις είναι ένα πολυπαραγοντικό ζήτημα, όμως ένα κυρίαρχο ζήτημα είναι η έλλειψη προσωπικού. Είναι η τεράστια υποστελέχωση που υπάρχουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Όσον αφορά στις χιλιάδες προσλήψεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μόλις το περασμένο Σάββατο, σύμφωνα με τους εργαζόμενους δεν θα καλύψουν ποτέ τα κενά, γιατί οι προσλήψεις αυτές έχουν ορίζοντα τετραετίας και οι αποχωρήσεις για τον ιδιωτικό τομέα μαζί με τις συνταξιοδοτήσεις είναι κατά πολύ περισσότερες. Κάθε χρόνο στα δημόσια νοσοκομεία περίπου φεύγουν με συνταξιοδοτήσεις και παραιτήσεις περίπου 3.000 υγειονομικοί. Αν πούμε ότι στην τετραετία θα έρθουν οι 10.000 αυτές προσλήψεις, θα είμαστε λιγότεροι και κατά 2.000 στο τέλος της τετραετίας οι υγειονομικοί. Αυτό έχει επιπτώσεις στην ελληνική κοινωνία. Έχει τεράστιες επιπτώσεις για εμάς τους εργαζόμενους. Έχει τεράστιες επιπτώσεις για τους ασθενείς. Έχει επιπτώσεις για τους πολίτες. Να καλησπερίσω αμέσως τώρα και τον κύριο Τάκη Γεωργακόπουλο, μέλος της Τριμελούς Επιτροπής Γιατρών Αγίου Ανδρέα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας. Κύριε Γεωργακόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Με το ρεπορτάζ που ακούσαμε και πριν και έτσι και την κατάσταση όπως την περιέγραψε ο κύριος Στελάτος, πραγματικά λέμε να κάνουμε το σταυρό μας, να μην χρειαστεί να νοσηλευτούμε. Κοιτάξτε, πάντα κάνουμε το σταυρό μας να μην αρρωστήσουμε και χρειαστεί νοσηλεία σε νοσοκομείο. Ναι, εντάξει, πέρα αλλά από εκεί και πέρα τα προβλήματα που όπως διαβάζουμε και στον Αθηναϊκό Τύπο είναι πάρα πολλά στο νοσοκομειακό χώρο. Εγώ αυτό που έχω να πω, παρακολουθώντας και μετά το 19 που γύρισα από τον ΕΟΠΗ και άρχισα πάλι στο νοσοκομείο να δραστηριοποιούμε, μετά την νομοθεσία που πέρασε η κυρία Γκάγκα, την τελευταία,
Έβαλε και την ταφόπλα κάτω, είχαμε πει και τότε, αλλά το ξαναλέω και τώρα, διότι δυστυχώς τα δημόσια νοσοκομεία διαλύονται σιγά σιγά και γίνονται παραμάγαζα των ιδιωτικών συμφερόντων. Αυτή είναι η πραγματικότητα και απόδειξη τούτου είναι ότι. Όταν λέτε γίνονται παραμάγαζα των ιδιωτικών συμφερόντων, τι εννοείτε? Να σας πω. Στη διάρκεια της πανδημίας, η κυβέρνηση επισήμως και με το πρόσχημα της πανδημίας κάλεσε τους ιδιώτες να συνδράμουν. Δεν υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση, αλλά ήρθαν οι ιδιώτες. Ήρθαν κάποιοι. Ας πούμε ότι ήταν μια έκτακτη. Κατάσταση. Ναι, έκτακτα μπορούσαμε να έχουμε προσλάβει όμως και γιατρούς, αλλά δεν προσλάβαμε γιατρούς. Τώρα όμως που έχουμε φύγει από αυτή την κατάσταση, η κυβέρνηση εφαρμόζοντας τον νόμο της κυρίας Γκάγκα, της προηγούμενης δηλαδή δικής της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας, προκήρυξε μια θέση. Έκανε πρόσκληση ενδιαφέροντος για έναν ειδικό καρδιολόγο με εμπειρία σε τοποθέτηση, στέντ κλπ. Γιατί συνταξιοδοτήθηκε ο ένας εκ των δύο που έχουν πιστοποίηση στο νοσοκομείο μας για αυτές τις επεμβάσεις, αλλά είδαμε ότι προσφέρει γύρω στις 9.000 και λίγο παραπάνω για τρεις μήνες. Που σημαίνει ότι με 3.000 που θα παίρνει ο ιδιώτης το μήνα, θα μπορούσαμε να προσλάβουμε δύο γιατρούς μόνιμους. Αλλά αυτό δεν το κάνει η κυβέρνηση, γιατί θέλει σιγά σιγά, απαξιώνοντας πλέον κάθε τι δημόσιο στο δημόσιο νοσοκομείο και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, να ευνοήσει και οικονομικά αλλά και θεσμικά σιγά σιγά τους ιδιωτεύοντες γιατρούς, με συνέπεια να διαλύονται και οι υπηρεσίες του δημόσιου νοσοκομείου. Αυτή είναι η τραγική πραγματικότητα. Το ίδιο συμβαίνει και στο ογκολογικό, όπου εξωθήθηκε ο ένας εκ των δύο συναδέλφων που ήταν και είχε έρθει και πρόσφατα μάλιστα. Εξωθήθηκε σε παραίτηση, γιατί και η ίδια η διοίκηση δεν τον προστάτευσε από τις εσωτερικές αντιθέσεις που υπήρξαν στο τμήμα. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως, διότι ξέρουμε όλοι μέσα στον Άγιο Ανδρέα τι ακριβώς συμβαίνει και στο χώρο αυτό, και πιστεύω ότι θα έπρεπε η ιατρική υπηρεσία και η διοίκηση να έχει προστατεύσει τον γιατρό και να μην έχει δώσει περιθώριο να αναγκαστεί να παραιτηθεί. Δηλαδή, μάλιστα σας λέω ότι προχτές κάναμε συνέλευση παθολογικού τομέα και ο γιατρός ο συγκεκριμένος ήταν να εξελιχθεί σε ανώτερη βαθμίδα. Και δεν προχώρησε η διαδικασία, τυπικά μόνο το συζητήσαμε, διότι μας ενημέρωσε η διοίκηση ότι ο γιατρός υπέβαλε την παραίτησή του. Αλλά δεν μας είπε όμως η διοίκηση γιατί έφτασε στο σημείο. Για ποιο λόγο έφτασε σε αυτό το σημείο? Δηλαδή, για ποιο λόγο φτάνει ένας γιατρός στο σημείο να παραιτηθεί, κύριε Γεωργακόπουλε? Κοιτάξτε να δείτε, είναι πολλοί παράγοντες. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση, ξέρουμε ότι υπήρξαν εσωτερικές αντιπαραθέσεις με την άλλη συνάδελφο που είναι εκεί. Αν τα λέμε έξω από τα δόντια, εγώ δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου και ποτέ. Δεν έχω κάνει κάτι τέτοιο μέσα στο νοσοκομείο όσα χρόνια ασχολούμαι. Αυτό και δραστηριοποιούμε σε αυτά τα ζητήματα. Και το γνωρίζουμε. Και όταν ήμουν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Όχι, αλλά και όταν ήμουν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, εγώ έλεγα τα πράγματα έτσι όπως είναι. Για όλα τα ζητήματα που αφορούν τις ιατρικές υπηρεσίες. Λοιπόν, είναι τραγικό αυτό που έγινε στον Άγιο Ανδρέα, να παραιτηθεί αυτός ο συνάδελφος που είχε έρθει μάλιστα με πλούσια εμπειρία και από νοσοκομεία της Κύπρου, και να αναγκαστεί μέσα σε λίγους μήνες να σπρωχτεί σε παραίτηση. Και η διοίκηση και η ιατρική υπηρεσία να μην μπορούν να κάνουν παρέμβαση και να σταματήσουν όλη αυτή την κατρακύλα που υπάρχει και τον ανάγκασαν αυτό το συνάδελφο να παραιτηθεί. Είναι αληθεύει ότι υπάρχουν για το συγκεκριμένο θέμα και καταγγελίες που δεν έχουν απαντηθεί από την διοίκηση και από την ιατρική υπηρεσία, κύριε Γεωργακόπουλε? Ναι, και τι σημαίνει αυτό? Η πληροφορία αυτή. Τι σημαίνει, δηλαδή υπάρχουν καταγγελίες? Ναι, ναι. Προς τη διοίκηση ή προς την ιατρική υπηρεσία και δεν δίνονται απαντήσεις? Ναι, σαφώς. Υπάρχουν καταγγελίες από ό,τι έχω μάθει. Μάθει. Ας βγει η διοίκηση του νοσοκομείου και ο διευθύντης της ιατρικής υπηρεσίας να μιλήσουν δημόσια για αυτά. Αλλά έχουμε μάθει, γιατί εγώ το έχω μάθει και ως μέλος του ΔΟΣΟΥ, του Ιατρικού Συλλόγου, ότι υπάρχουν καταγγελίες και από τον ίδιο τον γιατρό για εσωτερικά προβλήματα που υπήρχαν στο τμήμα, αλλά και από ογκολογικούς ασθενείς, τους οποίους περιέθαλπε και οι άνθρωποι αυτοί αντιμετωπιζόντουσαν με ένα ιδιόμορφο τρόπο. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, το δημόσιο νοσοκομείο πρέπει οι διοικούντες πρώτα να μάθουν να προστατεύουν το δημόσιο χαρακτήρα τους. Δεν το κάνουν αυτό. Το δημόσιο χαρακτήρα του νοσοκομείου και των υπηρεσιών του. Δεν το κάνουν αυτό. Όταν φτάνει γιατρός, επειδή έχει μια αντιπαράθεση με τον άλλο συναδελφό του, να εξωθείται σε παραίτηση και να μην παρεμβαίνει ο διευθύντης ιατρικής υπηρεσίας και να λέει ο καθένας στη θέση του και στη δουλειά του και τους ασθενείς που έχει να περιθάλψει. Αυτά είναι πρωτόγνωρα πράγματα που γίνονται στον Άγιο Ανδρέα. Ποτέ άλλοτε με άλλους παλιούς διευθυντές ιατρικής υπηρεσίας και με παλιότερες διοικήσεις. Εγώ έχω διτεύσει 6 χρόνια στο ΔΣ ως εκπρόσωπος των γιατρών, τώρα είμαι αναπληρωματικό μέλος, ουδέποτε είχαμε τέτοια ζητήματα. Μία φορά μόνο υπήρξε σε ένα άλλο τμήμα παρεμφερές
Και εκεί τότε είχα τοποθετηθεί και στη συνέλευση των γιατρών του παθολογικού τομέα και είχα πει ότι είναι απαράδεκτο να εξωθούνται συνάδελφοι από συναδέλφους τους σε παρέτηση, μόνο και μόνο γιατί κάποιοι θέλουν να φαίνονται μόνο αυτοί μέσα στο νοσοκομείο. Εγώ μιλάω στα ράτα. Δεν θέλω να προχωρήσω σε ονόματα και γεγονότα, γιατί μάλιστα πιστεύω ότι το πράγμα θα χοντρίνει περισσότερο. Αλλά θα πρέπει η διοίκηση πρώτα απ' όλα και η ιατρική υπηρεσία και ο διευθυντής της, που είναι γιατρός, να διασώσουν, να διαφυλάξουν το κύρος του ιατρικού λειτουργήματος, το κύρος των ιατρικών υπηρεσιών και την σοβαρότητα των ιατρικών Έχετε υπηρεσιών. Έχετε ζητήσει την παρέμβασή τους εσείς, κύριε Γεωργακόπουλε, για το συγκεκριμένο θέμα, καθώς είστε και μέλος στην Τριμελή Επιτροπή των Γιατρών, είστε στον Ιατρικό Σύλλογο, είστε και πολιτικό όν. Ανεξάρτητο αυτό. Ανεξάρτητο όμως, ένας λόγος παραπάνω. Ναι, αλλά εγώ όταν μαθαίνω κάτι, όταν πέφτει κάτι στην αντίληψή μου, αμέσως απευθύνομαι στα αρμόδια όργανα, είτε στο Διευθυντή Διοίκησης Υπηρεσίας, είτε στη Διοίκηση. Εγώ, αν θέλετε, προχτές στη Γενική Συνέλευση του Παθολογικού Τομέα έμαθα ότι ο συγκεκριμένος συνάδελφος είχε ήδη παραιτηθεί και δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε τη διαδικασία εξέλιξής του. Και είπα στον αναπληρωτή διοικητή, ότι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Χωρίς να ξέρω λεπτομέρειες. Λεπτομέρειες έμαθα σήμερα το μεσημέρι για το τι έχει συμβεί και μάλιστα για το ότι έχουν γίνει καταγγελίες που δεν έχουν απαντηθεί και όχι μόνο καταγγελίες του γιατρού. Αναφορές του γιατρού, γιατί είναι, μπορεί να ήταν δυσαρεστημένο. Για τη λειτουργία του τμήματος. Αλλά να έχουν γίνει αναφορές και καταγγελίες και από τους ίδιους τους ασθενείς. Και η διοίκηση να μην παίρνει θέση και να τον αφήνει να οδηγείται σε παρέτηση. Αυτά είναι τραγικά που γίνονται μέσα στον Άγιο Ανδρέα. Και σας λέω ότι από το 99, εγώ που είμαι στον Άγιο Ανδρέα, είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζω τέτοιες καταστάσεις. Και βέβαια το συμπέρασμα είναι ότι αν είναι τα πράγματα έτσι, ότι η διοίκηση τιμωρεί τους ασθενείς. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, η παροχή υπηρεσιών υγείας. Όταν το τμήμα χημειοθεραπείας που καλύπτει μια πολύ μεγάλη περιοχή δεν μπορεί να λειτουργήσει, η διοίκηση και η ιατρική υπηρεσία τιμωρεί τους ασθενείς, τους ογκολογικούς ασθενείς. Οι ασθενείς ταλαιπωρούνται ούτως ή άλλως όταν υπάρχουν τέτοιες ενδοιατρικές αντιπαραθέσεις. Δεν είναι κανενός μαγαζί και κανενός η θέση που έχει μέσα στο ΕΣΥ δεν είναι προσωπική. Κάθε ένας είναι υπάλληλος, εργαζόμενος γιατρός στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και οφείλει να σέβεται πρώτα τους συναδέλφους του και το νοσηλευτικό προσωπικό με το οποίο συνεργάζεται και έπειτα και παράλληλα να σέβεται και τους ασθενείς, γιατί οι ασθενείς έχουν την ανάγκη μας και πρέπει να δείχνουμε την απαιτούμενη σοβαρότητα που χρειάζεται για την περίσταση της κάθε ασθένειας. Δεν γίνεται να θεωρούμε ότι εμείς έχουμε διαμορφώσει ένα τσιφλίκι μέσα στο νοσοκομείο και δεν μπορεί ούτε η διοίκηση να βάλει κάποιους ανθρώπους σε σειρά. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που καταγγέλλεται, κύριε Γεωργακόπουλε. Δεν καταγγέλλω, είναι γεγονότα που τα ζούμε καθημερινά εκεί μέσα. Τώρα τα καταγγέλλω. Εδώ γινόντουσαν πράγματα εδώ και χρόνια. Και έχω κάνει και σε γενικές συνελεύσεις συνδικαλιστικού τύπου, είχαμε συγκρουστεί με παλιότερους γιατρούς. Όταν ακόμα το νοσοκομείο ήταν σε τρία σημεία, ήταν στο 309, ήταν στο ταχύρυθμο, ήταν μάλιστα στο κεντρικό κτίριο, ήρθε ο σεισμός, διαλυθήκαμε για ένα διάστημα, το 17 ξαναμαζεύτηκε το νοσοκομείο στο κεντρικό κτίριο, ήρθε και η κλινική του νοσημάτων θώρακα και έχουμε έναν ενιαίο οργανισμό, όμως δεν υπάρχει, αυτό είναι το δυστύχημα. Και εγώ μετά το 19 που ξαναγύρισα πίσω είδα ότι δεν υπάρχει ακόμα ένας μακρόπνος σχεδιασμός για συνολική ανάπτυξη του νοσοκομείου. Δεν υπάρχει. Τώρα χτίζουμε ένα κτίριο για το Πετσικάν, μετά από δωρεά ενός ιδιώτη. Δεν υπάρχουν λοιπόν δημόσιες επενδύσεις και δημόσιο χρήμα που να επενδύεται στα νοσοκομεία, πέρα από τα τρέχοντα και τα λειτουργικά. Και πέρα από τη χρηματοδότηση του ΕΟΠΗ που είναι, με τις καθυστερήσεις που υπάρχουν για τις ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται στο νοσοκομείο. Αλλά έχουμε αυτή τη στιγμή έλλειψη σε σημαντικά τμήματα και θέλουμε χώρο. Σας λέω ότι την περίοδο που είχαμε το σεισμό υπήρχε σχεδιασμός επί διοίκηση Κοτσόνη για να φτιαχτούν τρία τριόροφα κτίρια, όπως είναι αυτό που, το καινούριο που έχει γίνει που είναι τα επίγοντα. Εκεί είχαν σχεδιαστεί σε σχήμα πει να γίνουν τρία τριόροφα κτίρια ή τετραόροφα για να στεγαστούν και όλες οι άλλες ειδικότητες που δεν έχουν κρεβάτια αυτή τη στιγμή και δεν μπορούν να νοσηλεύσουν. Και αυτό η Δεπανών τότε το έβαλε. Το έστειλε στις καλένδες και μας έχτισε αρπακόλα αυτό το κτίριο που ξέρετε των επιγόντων και το οποίο είναι ένα κτίριο τελικά που έχει αποδειχτεί ότι δεν ήταν όσο λειτουργικό χρειαζόταν, που έγινε εκεί και η μονάδα η εντατική δίπλα από τα χειρουργεία, που δεν είχαμε χώρους για τους γιατρούς, ούτε καν παράθυρο να πάρουμε αέρα και να δούμε λίγο φως. Αυτή ήταν η τραγική κατάσταση του 2011, όταν γυρίσαμε μετά από την ανακατασκευή του κτιρίου. Μάλιστα.
Έτσι, και το 17, όταν ολοκληρώθηκε το 7 όροφο, μαζεύτηκαν όλες οι κλινικές και από το 409 που ήταν Σκόρπιες και μαζευτήκαμε όλοι στο 7 όροφο κτίριο και στο άλλο το απέναντι, το διπλανό, το τριόροφο. Αλλά από εκεί και πέρα έχει αποδειχτεί ότι έχουμε σημαντικές ελλείψεις σε υποδομές. Δεν έχουμε τμήμα φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης. Και ψάχνουμε να δούμε πού θα πάνε οι ασθενείς μετά την εντατική, μετά από τα εγκεφαλικά που παθαίνουν, μετά τις τραυματικές κακώσεις και από την ορθοπαιδική που νοσηλεύονται. Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι για να κάνουν αποκατάσταση και αποθεραπεία? Πού? Στα ιδιωτικά που λιμένονται τον ΕΟΠΗ. Εκεί πάνε. Για να το πω ξεκάθαρα, γιατί εγώ πέρασα από τον ΕΟΠΗ και τους έζησα αυτούς τους ανθρώπους όλους. Ξέρουμε τι γίνεται και εκεί. Λοιπόν, αν θέλει η διοίκηση αυτή τη στιγμή, με τη δεύτερη θητεία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, να αλλάξει τακτική και να ενισχύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην Πάτρα, το νοσοκομείο το δικό μας και το πανεπιστημιακό που χρειάζεται και αυτό ενίσχυση, και να δημιουργήσει νέες δομές και νέες υποδομές, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να έρχονται, γιατί είναι ασφαλισμένοι αλλά και οι ανασφάλιστοι που δικαιούνται περίθαλψη ιατροφαρμακευτική στο νοσοκομείο, να μπορούν να βρίσκουν την υγεία τους στα δημόσια νοσοκομεία και όχι να φέρνουμε ιδιώτες με τριπλάσιους μισθούς από όσους παίρνει ένας μέσος νοσοκομιακός γιατρός. Και ούτε να εξωθούνται σε παρέτηση. Ή να εξωθούνται σε παρέτηση. Γιατί έτσι, αυτό είναι θα έλεγα λαμπροί επιστήμονες, έτσι, γιατροί του ΕΣΥ που θυσίασαν προσωπική καριέρα και ήρθαν στο ΕΣΥ και τώρα αναγκάζονται να ξαναβγουν στον ιδιωτικό τομέα. Θα δώσουμε συνέχεια στο ρεπορτάζ, θα ζητήσουμε κάποιες απαντήσεις από την διοίκηση και από πάρετε, την ιατρική υπηρεσία. Δεν θα πάρετε, μόνο προσχηματικές δηλώσεις θα γίνουν. Γιατί αν ήταν, θα είχαν διορθωθεί τα πράγματα, θα είχαν αντιμετωπιστεί και δεν θα εξωθούνταν ο συγκεκριμένος συνάδελφος σε παρέτηση από το νοσοκομείο και από το τμήμα της χημειοθεραπείας. Θα το προσπαθήσουμε και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστήσω, κύριε Γεωργακόπουλε. Καλό σας βράδυ. Πολύ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, μία σύντομη διακοπή και θα επανέλθουμε. Μέγαρο, 24 Σεπτεμβρίου. Ελένα Στίχινα, Δημήτρης Πλατανιάς. Για τα 100 χρόνια από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας, το Μέγαρο τιμά την ανυπέρβλητη ντίβα με ένα μεγάλο γκαλά όπερας. Η νέα πρωταγωνίστρια στις μεγαλύτερες λυρικές σκηνές του κόσμου, Ελένα Στίχινα, και ο διεθνούς βεληνικούς βαρύτονος Δημήτρης Πλατανιάς ερμηνεύουν αγαπημένες άριες των Βέρντι, Πουτσίνι, Λεονκαβάλο. 24 Σεπτεμβρίου, με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τον αρχιμουσικό Λουκά Καριτινό. Από τις δύο πλευρές του Αιγαίου, ένα ντοκιμαντέρ της Μαρίας Ηλίου για τον διωγμό και την ανταλλαγή των πληθυσμών ανάμεσα στην Τουρκία και την Ελλάδα το 1923. Προσωπικές αφηγήσεις, μουσική της εποχής, άγνωστες φωτογραφίες και φιλμάκια από την Αμερική και την Ευρώπη. Από τις δύο πλευρές του Αιγαίου, μια συναρπαστική ταινία στο Μέγαρο στις 13 και 14 Οκτωβρίου. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, για ρεκόρ Γκίνες ο Δήμος της Πάτρας με πολεοδομικές εκκρεμότητες ακόμη και από τον 19ο αιώνα. Αποκαλυπτικά τα στοιχεία που έδωσε η αρμόδια αντιδήμαρχος και αφήνει αιχμές για τις προηγούμενες δημοτικές αρχές. Τι ακριβώς συμβαίνει, Σωτήρη? Κοίταξε, Έφη, όλος ο κόσμος ξέρει ότι στην Πάτρα και όχι μόνο στην Πάτρα και παντού σε όλους τους Δήμους της χώρας υπάρχουν καθυστερήσεις, χρόνιες καταστάσεις με τις απαλωτριώσεις κατά εφαρμογή των σχεδίων πόλεως. Το ίδιο και εδώ στην Πάτρα, αρκετές χρονοβόρες διαδικασίες, δεκαετίες ολόκληρες, αλλά που να περιμέναμε ότι υπάρχουν ακόμα εκκρεμείς υποθέσεις ΣΕΦΗ από το 19ο αιώνα, από το 1865. Ανακαλύψαμε υπόθεση, ήρθε προχθές, την προηγούμενη εβδομάδα για την ακρίβεια, στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν κατάφερε μάλιστα να λήξει η υπόθεση, να διευθετηθεί για να πάρουν την αποζημίωσή τους οι ιδιοκτήτες του ακινήτου που δεσμεύεται για τις ανάγκες του σχεδίου πόλης, λόγω του ότι οι παρατάξεις αποχώρησαν της αντιπολίτευσης και έμεινε εκκρεμής υπόθεση. Τέλος πάντων, υπάρχει μια κατάσταση που θα πρέπει κάποια στιγμή να μπει σε σειρά, σε τάξη. Υπάρχουν ιδιοκτήτες οι οποίοι ταλαιπωρούνται για δεκαετίες, το επαναλαμβάνω. Το απόγευμα μιλούσα με έναν ιδιοκτήτη, ο οποίος είδε τη συγκεκριμένη υπόθεση και επικοινώνησε μαζί μου για να εκφράσει αυτός το δικό του παράπονο για την δική του υπόθεση. Η σύζυγός του μου είπε από το 1975 στην Αγιά, δύο ακίνητα τα έχει ακόμα μπλεγμένα. Το ένα τώρα πάει η Δημοτική Αρχή να πληρώσει την ιδιοκτήτρια, να δώσει τα λεφτά για τα χρήματα αποζημίωσης για το ένα ακίνητο. Το άλλο δεν ξέρει πότε θα ξεμπλέξει. 50 χρόνια, το φαντάζεσαι. 50 χρόνια ο Δήμος να σου δεσμεύει την ακίνητη περιουσία σου, να έχεις δώσει και εσύ τα χρήματα, την εισφορά σε γη όπως προβλέπεται αυτές τις περιπτώσεις και σε χρήμα κάποιες ακόμα,
και να περιμένεις τι θα γίνει με το υπόλοιπο της αποζημίωσης. Πότε θα πάρεις τα χρήματα και τι θα γίνεται. Πάντως μαθαίνουμε ότι υπάρχει νομοθεσία, όπου αν διαπιστωθεί ότι ο Δήμος καθυστερεί υπερβολικά μετά την παρέλευση ενός εύλογου χρονικού διαστήματος να σου δώσει τα χρήματα, μπορείς να προσφυγείς με αίτηση στο δικαστήριο. Απεγκλωβίζεται το ακίνητο κατά κάποιο τρόπο και τουλάχιστον κινεί μια διαδικασία να απελευθερωθεί το ακίνητο και να μην εμπλέκει σε τόσα χρόνια. Πάντως είναι γεγονός ότι είναι χρονοβόρες οι διαδικασίες πάρα πολύ. Τώρα, σε τι επίπεδο βρισκόμαστε? Ναι, να σου δώσω ένα παράδειγμα επίσημο αυτό από το Δήμο Πατρέων. Από τα 1000 στρέμματα δεσμευμένων περιουσιών για χρήση κοινόχρηστων και κοινοφελών χώρων, για πλατείες κατά το κοινό λεγόμενο, να το πούμε έτσι, έχουν απομείνει ακόμα και σήμερα απλήρωτα 413 στρέμματα. Δηλαδή η υλοποίηση του σχεδίου έχει προχωρήσει σε αυτό το κομμάτι των πλατείων σε ένα ποσοστό 60%. Αντιλαμβάνεσαι ότι ακόμα μένει πάρα πολύ δουλειά να γίνει. Ενδεικτικό να σου πω ότι στην τελευταία συνεδρία είχαν έρθει 11 υποθέσεις για να πληρωθούν οι ιδιοκτήτες με 450.000 ευρώ αποζημιώσεις. Δεν πήραν απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον λόγο που σου είπα. Αποχώρησαν οι παρατάξεις αντιπολίτευσης. Η κυρία Τογιοπούλου καταγγέλει ότι οι προηγούμενες δημοτικές αρχές δεν έκαναν στην ουσία τίποτα το πρακτικό για να απελευθερώνονται αυτά τα ακίνητα ή για να πληρώνονται οι ιδιοκτήτες τους. Με εξαίρεση την θητεία Καράβολα και τη θητεία σημερινή του Πελετίδη, όπως αναφέρει η ίδια, τουλάχιστον έτσι ισχυρίζεται, η οποία έχει βάλει ένα πρόγραμμα και δεσμεύει πόρους στον προϋπολογισμό, στο δημοτικό προϋπολογισμό κάθε χρόνο. Η θητεία Πελετίδη είναι δύο θητείες. Προφανώς. Πάντως, είναι 8 χρόνια. Θα έχουμε ενευθέτω χρόνο και ειδικότερα και συγκεκριμένα στοιχεία, να δούμε για να κάνουμε και συγκρίσεις, δηλαδή τι έχει προχωρήσει με τη θητεία Πελετίδη, τι έχει προχωρήσει και με τις άλλες θητείες. Λοιπόν. Και έχουμε καιρό μπροστά μας να τα θίξουμε και να τα αναλύσουμε ακόμα περισσότερο. Να σε ευχαριστήσω, Σωτήρη, καλό βράδυ. Να μην χάσουν τώρα ούτε μια ημέρα, συστήνουν οι δικηγόροι, στους ιδιοκτήτες των ακινήτων σε Πάτρα, Καλάβρητα, Αίγιο, Δυτική, Αχαΐα και Ρήμανθο. Αύριο 5η, 21 Σεπτεμβρίου, ξεκινάει η διαδικασία πρώτης ανάρτησης της περιουσίας του στο κτηματολόγιο και μέχρι τις 9 Νοεμβρίου θα μπορούν να κάνουν διορθώσεις. Μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία, η διαδικασία επίλυσης των λαθών θα γίνει πιο περίπλοκη και θα προκληθεί και ιδιαίτερη ταλαιπωρία. Αρχίζει την 5η, 21 Σεπτεμβρίου, η διαδικασία της προανάρτησης των κτηματολογικών στοιχείων σε Πάτρα, Καλάβρητα, Αίγιο, Δυτική Αχαΐα και Ρήμανθο. Μέσω της ηλεκτρονικής προανάρτησης, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων μπορούν μέχρι και τις 6 Νοεμβρίου να διορθώσουν εύκολα, γρήγορα, αλλά και δωρεάν, τυχόν λάθη στην καταγραφή της ακίνητης περιουσίας τους στο κτηματολόγιο. Ξεκινάει στα Καλάβρητα, στην Αιγιάλια, στη Δυτική Αχαΐα, στα Σελά, στο Πλατάνη και σε όλα αυτά. Πολύ σημαντικά μέρη για τους πατρινούς και γενικά τους κατοίκους του νομού Αχαΐας, που σημαίνει ότι πρέπει, μόλις ανεξάρτητα από το αν λάβουν ή δεν λάβουν το χαρτί, να μπουν κανονικά στο κτηματολόγιο και να ελέγξουν και ηλεκτρονικά τι τους έχει καταχωριστεί, ώστε να προχωρήσουν μέχρι τις 9 Νοεμβρίου, όπως λέει το έγγραφο, στις διορθώσεις. Μην κανείς εφησυχάσει και πει εγώ το έχω δηλώσει, καλά τα πήγα. Μπορεί να βρει διαφορετικά πράγματα, μπορεί κάτι να μην έχει καταχωριστεί σωστά, να μην έχει εντοπιστεί σωστά και τα προβλήματα να διαιωνιστούν για να τα βρει μπροστά του στις οριστικές αναρτήσεις και στις αρχικές εγγραφές. Μέσω της ιστοσελίδας του κτηματολογίου, οι δικαιούχοι με τη χρήση των κωδικών ασφαλείας του Taxisnet έχουν πρόσβαση στην καταγραφή των δικαιωμάτων τους, αλλά και την γεωγραφική απεικόνηση των ακινήτων. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να δουν και να ελέγξουν την περιγραφή και την νομική πληροφορία των ακινήτων τους, τα όρια των γεωτεμαχίων τους και αν συμφωνούν με τα στοιχεία της προανάρτησης. Δεν χρειάζεται ωστόσο να προβούν σε άλλη ενέργεια. Εάν δεν συμφωνούν με τα στοιχεία της προανάρτησης, μπορούν να υποβάλουν αίτηση επανεξέτασης μέσω email. Τι θα γίνει όμως μετά τις 9 Νοεμβρίου? Μετά τις 9 Νοεμβρίου θα υπάρχουν και πάλι δυνατότητες διόρθωσης χωρίς και με δικαστική προσφυγή. Κάποιες περιπτώσεις θα μπορούν να διορθωθούν χωρίς δικαστική προσφυγή και άλλες με δικαστική προσφυγή. Τώρα πάντως είναι η καταλληλότερη στιγμή και ο καταλληλότερος χρόνος να γίνουν διορθώσεις, γιατί οι διορθώσεις δεν γίνονται πατώντας ένα κουμπάκι. Μπορεί να χρειαστούν τοπογραφικά, μπορεί να χρειαστούν συμβόλαια, μπορεί να χρειαστούν εντοπισμοί, θα γίνουν ενστάσεις. Δεν είναι απλή διόρθωση. Οπότε όσο πιο πολύ χρόνο έχει κανείς, τόσο καλύτερα είναι και θα το βρει μπροστά του σίγουρα. Το προηγούμενο διάστημα, ωστόσο, υπήρχαν πολλές εκκρεμότητες με ακίνητα που είχαν κηρυχθεί δασικά. Στην παρούσα φάση, δεν δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης αυτής της κατηγορίας. Στα δασικά, όπου υπάρχει δασικό, εκεί έπρεπε κανείς να είχε προσφύγει ή να προσφύγει κατά τον δασικό χάρτη.
ότι δεν τακτοποιήθηκε και δεν διορθώθηκε κατά τις αναρτήσεις των δασικών χαρτών, δεν θα διορθωθεί στην παρούσα φάση από το κτηματολόγιο. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα από εκεί και πέρα. Δηλαδή, εκεί ουσιαστικά συνενώνουν τις δυνάμεις τους κτηματολόγιο και ελληνικό δημόσιο και δασαρχείο και τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για τους πολίτες. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να είναι πολύ επιμελής κάποιος ώστε να δει αν έχει χαρακτηριστεί κάτι δασικό και αν μπορεί να κάνει κάτι σε σχέση με το δασικό τμήμα. Κατά του κτηματολογίου δεν στρέφεσαι για το δασικό τμήμα. Στρέφεσαι κατά του δασαρχείου και του ελληνικού δημοσίου. Οπότε πρέπει να δει κανείς και να ελέγξει τις προθεσμίες αυτές. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ σε όλους.